Νούλες τώρα, θέλω να μου πεις τα νέα, τα τελευταία νέα όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της Κατερίνας Καραβάτου. Ναι. Που είχαμε πει ότι είχε μία ίωση, η οποία όμως δεν λέει να φύγει και έχουν αρχίσει και σοβαρεύουν τα πράγματα. Το είχαμε πει, ναι, το είχαμε πει την Τετάρτη. Νομίζω ότι το είπατε και εσείς στον αέρα και μάλιστα της είπατε και περαστικά. Η Κατερινούλα, λοιπόν, τις τελευταίες μέρες είναι σε ένα ιδιότυπο καθεστώς καραντίνας μέσα στο σπίτι. Και θέλω να σας πω ότι επειδή έχει ένα παιδάκι που είναι 4-5 μηνών τώρα και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα παιδιά, ειδικά όταν οι γονείς ή οι συγγενείς ή οι φίλοι που πηγαίνουν στο σπίτι φέρουν μια ίωση. Υποχρεώθηκε λοιπόν από τον γιατρό της, επειδή είχε καταρροή και είχε ανεβάσει και πυρετό, έφτασε και μέχρι το 40 να έχει πυρετό. Υποχρεώθηκε λοιπόν από τον γιατρό της να μείνει μέσα στο δωμάτιό τους, στην κρεβατοκάμαρά τους τέλος πάντων, και να κυκλοφορεί με μάσκα. Ακριβώς για να μην μεταδώσει την ίωση αυτή στην κόρη της. Και την ώρα που η μικρή είτε είναι στο δωμάτιό της, είτε ήταν κάπου αλλού στο σπίτι. Δηλαδή, όλη αυτή τώρα η ιστορία να σε τρεις μέρες, εδώ πέντε λεπτά δεν μπορούν χωρίς τα παιδιά τους οι μανούλες, ειδικά όταν τα παιδιά είναι τόσο μικρά, έτσι. Βέβαια, λοιπόν, υποχρεώθηκε λοιπόν δύο μέρες μέχρι να υπάρξει αυτή η καταστολή που όλοι περιμένουμε της ίωσης σήμερα, να είναι μακριά από το παιδί της. Βέβαια, τη βοήθησε πολύ η μαμά. Η μαμά που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για να καλύψει τις όποιες ανάγκες. Ελπίζουμε ότι σήμερα η Κατερίνα θα βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της και το Σαββατοκύριακο θα είναι αγκαλιά με την κόρη της ξανά στο πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν κάθε μέρα. Περαστικά της. Περαστικά πολλά. Περαστικά πολλά, γιατί και σε όλους που μας βλέπουν, όχι σε όλους, όσους είναι άρρωστοι, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος παιδιά άρρωστος. Λίγο καιρός και το υπότομη αλλαγή που έχει πέσει η θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι όπως είναι και αλήθεια ότι σέρνατε και μια γαστρεντερίτιδα, παιδιά, ναι, που πραγματικά μακριά από εμάς. Ναι. Αγκαλιά τη λεκάνη και τρέχεις. Άστο. Είσαι περιγραφικότατος πάντως. Όσο μπορώ πιο γλαφυρός. Μ' αρέσει αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί θέλω να συζητήσουμε και κάτι άλλο μαζί. Μπα. Να δώσω ένα φιλί στη μαμά σου, βασικά. Η οποία γελάει με αυτό που λες, τόση ώρα την ακούω. Να δώσω ένα τεράστιο φιλί στη μαμά σου. Θα στη γνωρίσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Νάσο μου, τα λέμε σε λίγο. Ναι, ναι.